Στήριξη του ραδιοφωνικού σταθμού 958 έχουν ξεκινήσει ακροατές και εργαζόμενοι μετά την απόφαση της κυβέρνησης να συγχωνεύσει τα 3 δημόσια ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Το ραδιόφωνο του πολιτισμού μετρά 17,5 χρόνια παρουσία στα Ριτζιανά και έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης. Επιτέλους, ένα ραδιόφωνο για τον πολιτισμό, ένα ραδιόφωνο για τη Θεσσαλονίκη, για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Το δικό μας το ραδιόφωνο. Φεβρουάριος 1994, με την προτροπή της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, γεννιέται στη Θεσσαλονίκη το ραδιόφωνο του πολιτισμού. Αύγουστος 2011, ο Υπουργός Επικρατείας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ, ανακοινώνει τη συγχώνευση των τριών ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης. Ο 958 έχει εκπληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των στόχων που είχε βάλει από την αρχή, αλλά έχει να εκπληρώσει και ένα τεράστιο έργο από εδώ και μπρος, γιατί στις εποχές της βαρβαρότητας όπως αυτή που ζούμε, που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που η κρίση σαρώνει τα πάντα, ο πολιτισμός είναι μια παρηγοριά, είναι η ανάσα των ανθρώπων, είναι ένα ξέφωτο όταν γύρω υπάρχουν μόνο χαλάσματα. Ο 958 ξεκίνησε ως ένα πρότυπο ραδιοφωνικό πείραμα. Στα 17,5 χρόνια της λειτουργίας του και μέχρι και σήμερα, δίνει μέσω του μικροφόνου του βήμα στους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και του πνεύματος. Κατέγραψε φωνές πνευματικών ανθρώπων όπως ο Peter Greenaway και ο Dario Fo και ανέδειξε σημαντικά νέα πρόσωπα στον χώρο του πολιτισμού. Η αντίδραση του κοινού μας ήταν συγκινητική. Θέλω να βάλετε παύλα. Μεταξύ του συν και της κίνησης, αυτό είναι για μας συνκίνηση. Έτσι όμως λειτουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε πάντα μια συνκίνηση, υπήρχε πάντα αλληλεπίδραση, υπήρχε μια πολύ στενή σχέση. Κάτι σαν συνωμοσία ήταν ο 958. Νομίζω ότι αν δεν προσπαθήσουμε να διασώσουμε αυτό το ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο πολιτισμού, θα πρέπει να απολογηθούμε στη συνέχεια στο κοινό μας. Θα είναι σαν να τους προδίδουμε. 25 εκδόσεις σπάνιων βιβλίων, 17 συλλεκτικά CD με φωνές σπουδαίων πνευματικών ανθρώπων, μουσικές και παραστάσεις, ειδικά ηχογραφημένες για το σταθμό και ένα μοναδικό αρχείο ηχογραφήσεων εκπομπών, από όπου παρέλασε η πλειοψηφία των Ελλήνων δημιουργών, αποτελεί την παρακαταθήκη του σταθμού στην ιστορία των Ερτζιανών. Σαν ραδιόφωνο που παίζει ξεχασμένο, πέρασε τέχνη στη ζωή κι όμως πηγαίνω. Και επιμένω να ονειρεύομαι ασταμάτητα με μια φωνή που χρόνια πνίγουν τα παράσιτα. Από την ημέρα που έγινε γνωστή η απόφαση της κυβέρνησης, υπήρξε κύμα αντίδρασης στο Λουκέτο στον 958. Ακροατές του δημιούργησαν group σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το blog save958.blogspot.com. Ο 958 της Θεσσαλονίκης, ο 958 του πολιτισμού, ο 958 των συνθετών, των τραγουδιστών, των τραγουδοποιών, των στιχουργών, των ποιητών, των συγγραφέων, των ομάδων δράσης, ο 958 των μουσείων, των θεατρικών παραστάσεων, του σινεμά. Αυτό το ραδιόφωνο εμείς θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε.